Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, είμαστε πάλι μαζί. Μια νέα εκπομπή για σήμερα που έχει σαν θέμα της το μεγάλο μυστικό όπλο των χριστιανών. Έχει σαν θέμα της ένα μέρος του αγώνα, του μεγάλου αγώνα που γίνεται για τον Ιησού Χριστό. Θα διαβάσουμε πρώτα μια περικοπή από το Ευαγγέλιο και μετά θα μιλήσουμε αμέσως για το θέμα αυτό. Είναι σαν εισαγωγή του θέματός μας. Κυρίως εισαγωγή και παίρνουμε πράγματα μέσα από το Ευαγγέλιο, γιατί το Ευαγγέλιο μας είναι ο καθρέφτης της ψυχής κάθε ανθρώπου. Άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει το Ευαγγέλιο, είναι αδύνατο να ξέρει τον εαυτό του, τους συνανθρώπους του, τον κόσμο και τον Θεό. Το Ευαγγέλιο είναι μια πηγή, το Ευαγγέλιο είναι μια πηγή σοφίας του Θεού ενδογενώς, και κατά την διάνοια του ανθρώπου μεταγγίζεται αυτή η σοφία. Είναι αδύνατο ένας άνθρωπος να χωρέσει τη σοφία του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο είναι ένας ωκεανός σοφίας και κάθε άνθρωπος έχει ένα μικρό κουβαδάκι που μπορεί να κουβαλήσει λίγο νερό από αυτό. Έτσι λοιπόν, για να μην υπεραίρεται ο άνθρωπος, ουδέποτε θα εννοήσει τα βαθαία νοήματα του Ευαγγελίου, τα τόσο βαθαία νοήματα του Ευαγγελίου, αλλά όμως με εκείνα που θα εννοήσει μπορεί να σοφιστεί, να αποκτήσει μεγάλη εμπειρία και να προχωρήσει στη ζωή του με σωστό τρόπο. Ας δούμε λοιπόν τη σημερινή περικοπή. Είναι το Ευαγγέλιο του Σταυρού, όπως λέγεται, τη Σταύρο προσκυνήσεως. Και αφού προσεκάλεσε τα πλήθη του λαού μαζί με τους μαθητάς του, είπε σε αυτούς: «Εκείνος που θέλει να γίνει ο παδός μου και να με ακολουθεί ως μαθητής μου, ας διακόψει κάθε φιλία και σχέση προς τον διεφθαρμένον υπό της αμαρτίας σε αυτόν του και ας λάβει τη σταθερά απόφαση να υποστεί διεμέ όχι μόνον πάσα θλίψην και δοκιμασίαν, αλλά και θάνατον σταυρικών». Αυτό παίρνουμε μολύβι και χαρτί και το σημειώνουμε. Θάνατον σταυρικών. Ένα το κρατούμενο. «Και τότε ας με ακολουθεί μιμούμενος το παράδειγμά μου. Μη διστάσει δε κανείς να κάνει τα θυσία σε αυτάς, διότι όποιος θέλει να σώσει την ζωή του, θα χάσει την πνευματική και μακαρία και αιωνίαν ζωή». Αυτά τα λόγια ζυγίζουν πάρα πολύ. «Όποιος όμως χάσει και θυσιάσει τη ζωή του δια την ομολογία και υπακοή του εις εμέ και στο Ευαγγέλιο μου, αυτός θα σώσει τη ζωή του εν το μέλλον τη βίου, όπου θα κερδίσει την αιώνια μακαριότητα. Διότι τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει όλο τον υλικό κόσμο και στο τέλος χάσει την ψυχή του, η οποία ως πνευματική και αιωνία δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο υλικό αγαθό? Ή ένας άνθρωπος χάσει την ψυχή του, τι θα δώσει σαν αντάλλαγμα με το οποίο να εξαγοράσει αυτήν από την αιώνια απώλεια? Ορισμένος δε θα χάσει την ψυχή του εκείνος που δεν θα υποστεί διεμέ τα θυσίας αυτάς. Διότι οποιοδήποτε εντραπεί εμέ και τους λόγους μου, επηρεαζόμενος από τα περιφρονήσεις και τους χλεμασμούς των ανθρώπων της γενιάς αυτής, που απεστάτησε από τον πνευματικό της νυμφίο και είναι αμαρτωλός η γενιά αυτή, αυτόν θα τον εντραπεί και ο Υιός του ανθρώπου και θα τον αποκηρύξει ως μην δικό του, όταν έλθει με τους Αγίους Αγγέλους του περιβεβλημένος την δόξαν του Πατρός του». Είναι ένα απόσπασμα, θαυμάσιο απόσπασμα από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ήτα και στο στίχο 34. Διαβάζεται την Κυριακή της Σταύρου Προσκυνήσεως. Ας δούμε τώρα, αγαπητοί φίλοι, με τη δική μας λίγη δύναμη και όσο μας επιτρέπει ο Θεός, τι μπορούμε να συμπεράνουμε για αυτά όλα τα οποία ακούσαμε. Και εν πρώτης σημειώσαμε μια λέξη, θάνατον σταυρικών. Τι θα πει θάνατος σταυρικός? Θάνατος σταυρικός, όπως ξέρουμε, την εποχή του Κυρίου μας, ήταν ο θάνατος που σκότωναν οι Ρωμαίοι τους κακούργους. Οι Εβραίοι ουδέποτε είχαν σαν συνήθεια να σταυρώνουν ανθρώπους.
διότι ο Μωσαϊκός νόμος προέτρεπε εις τον διαλυθοβολισμού θάνατων εκείνους οι οποίοι ήσαν απίθαρχοι προς τον νόμο του Μωυσέως. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, οδούς αντί οδόντος, αλλά και λιθοβολισμός. Έτσι λοιπόν, εδώ μας εισαγάγει μια νέα έννοια. Πρώτα-πρώτα είναι προφητικό, διότι κατά ευθέων τρόπο ο Χριστός μας εδώ προφητεύει το θάνατό του. Θάνατον σταυρικών θα υποστεί όπως εγώ. Το αυτό το σταυρικός θάνατος είναι μια προφητεία για το με ποιο θάνατο έμελε να πεθάνει ο Κύριός μας. Και ένα λοιπόν είναι, το κρατούμενο είναι η προφητεία που μας δίνει ο Χριστός εδώ. Δεύτερον είναι η σταυρική ομολογία. Τι θα πει η σταυρική ομολογία? Επειδή μας λέει ο Χριστός να παίρνουμε το σταυρό μας, και σταυρός θα δούμε τι είναι παρακάτω, διότι δεν είναι μόνο ο ξύλινος σταυρός αυτός που έχουμε στο εικονοστάσιο ή μέσα στη λατρεία μας, ή ο σταυρός που ανακαλύφθηκε από την Αγία Ελένη, για τον οποίο θα πούμε μερικά λόγια, αλλά ουσιαστικά είναι η σταυρική ομολογία, δηλαδή ότι και εγώ θα συνσταυρωθώ με τον Χριστό. Ο σταυρός επομένως είναι ένα σταύρο αναστάσιμο σύμβολο για μας τους χριστιανούς, διότι πίσω από την σταυρική θυσία υπάρχει η Ανάσταση του Κυρίου. Έτσι και πίσω από τη δική μας ταλαιπωρία υπάρχει η αναψυχή του Παραδείσου. Σταύρο αναστάσιμος λοιπόν είναι η ζωή η χριστιανική, και πρέπει να γίνει σταύρωση για να επακολουθήσει η Ανάσταση. Αράτω τον σταυρό του, μας λέει, να σηκώσουμε το σταυρό μας, να τον εκρατήσουμε στην πλάτη μας. Και το λέμε αυτό διότι μερικοί δεν τον κρατούν το σταυρό τους, αλλά τον σέρνουν. Δηλαδή με αγκαρία τον βαστάν το σταυρό τους. Όμως εδώ μας λέει αράτο, να σηκώσετε το σταυρό σας. Είναι λοιπόν ο σταυρός το σύμβολο της Αναστάσεως. Εκεί που ετρώθη, χτυπήθηκε και απαντός η κεφαλή του όφεως, δηλαδή του διαβόλου. Είναι η νίκη κατά του διαβόλου ο σταυρός. Ο διάβολος έβαλε τους Φαρισαίους, τους σταυρωτές του Χριστού μας, να παρακινήσουν τους Ρωμαίους να κάνουν την εκτέλεση του Χριστού για να μην μολυνθούν, όπως είπαν αυτοί, επειδή ήταν οι μέρες του Πάσχα. Εκεί όμως ο διάβολος έχασε το παιχνίδι διαπαντός, διότι μέσω του σταυρού θανατώθηκε ο διάβολος. Επάνω στο σταυρό δηλαδή θανατώνεται ο διάβολος. Διότι νομίζει ότι βάζει στο σταυρό έναν άνθρωπο, έναν προφήτη τέλος πάντων, έναν κοινό άνθρωπο, αλλά στο τέλος διαπιστώνει ο διάβολος ότι σταυρώνει τον ίδιο τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Σταυρώνει το Θεό. Και βέβαια η γκάφα του είναι τρομερή και το σφάλμα του ουρανομήκες. Γι' αυτό και ο διάβολος από τότε έχει υποστεί τη μεγαλύτερη του ήττα. Γι' αυτό ο σταυρός λέγεται τραύμα των δαιμόνων. Το σημειώνουμε και αυτό, τραύμα των δαιμόνων. Τραύμα των δαιμόνων. Και θα δούμε στην πράξη τώρα τι σημαίνει τραύμα των δαιμόνων. Διότι αυτό το τραύμα των δαιμόνων, αγαπητοί φίλοι, είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα. Και θα εξηγήσουμε πώς. Αν έχετε τύχει ποτέ να δείτε εξορκισμό, δηλαδή τι θα πει εξορκισμός, να διαβαστούν οι ευχές του Αγίου Κυπριανού και του Αγίου Βασιλείου σε έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει από δαίμονο καταληψία, σε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολήθηκε ίσως με μαγεία, με αυτές τις τέχνες του διαβόλου. Κάποτε ο Σατανάς τον εκατέλαβε την ψυχή του, τον ψυχικό του κόσμο κυριολεκτικός, και τώρα βρίσκεται υπό μια κατάσταση καταλήψεως. Δαιμονίζεται, φωνάζει, τρίζει τα δόντια του, αφρίζει, υποφέρει, βασικά υποφέρει ψυχικά, διότι δεν έχει πλέον δική του βούληση. Αλλά το πιο σοβαρό πράγμα που μπορεί να πάθει είναι να ταλαιπωρείται για να έρθει η στιγμή να εξηλαιωθεί, να καταλάβει τα σφάλματά του, να μετανοήσει, να μπει στην πίμνη του Χριστού και να σωθεί και αυτός. Και να χάσει βεβαίως ο διάβολος το παιχνίδι και από αυτήν την περίπτωση. Είναι τραύμα λοιπόν των δαιμόνων. Είναι γεγονός ότι όταν ένας άνθρωπος δαιμονιστεί, είναι δαιμονιζόμενος και τον ρίξουμε χάμο στις πλάκες της Εκκλησίας και του βάλουμε οποιοδήποτε αντικείμενο στην πλάτη του, δεν αντιδρά. Δεν αντιδρά, δεν βλέπει, γιατί το πρόσωπο του είναι προς τα κάτω, μπρούμητα,
ενώ είναι πρινής, δηλαδή όχι σε υπτία θέση, ενώ όταν του βάλουμε το σταυρό, ο ιερέας ειδικά πρέπει να του βάλει το σταυρό και κανένας άλλος, γιατί εμείς δεν είμαστε, ο ιερέας είναι επιτετραμένος να κάνει αυτά τα μυστήρια και τις ευχές να διαβάζει. Γι' αυτό να προσέχουμε όποιους ιδιώτες λένε ότι είναι πολύ μεγάλοι χριστιανοί ορθόδοξοι και διαβάζουν για να κάνουν εξορκισμούς σε ανθρώπους. Αυτό είναι επικίνδυνο. Να μην εμπιστευόμαστε λοιπόν παρά μόνο τους ιερείς, οι οποίοι είναι το έργο τους αυτό, να διαβάζουν ευχές. Ευχέλαιο, ευχές και οτιδήποτε άλλο είναι δουλειά των ιερέων. Όταν λοιπόν το ακουμπήσει ο ιερέας το σταυρό πίσω στην πλάτη, τότε αρχίζει να τρέμει σύγκορμος, να ουρλιάζει, να βγάζει φωνές, να φωνάζει, συνήθως φωνάζει, πάρ' το αυτό από εκεί διότι με καίει. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι ο σταυρός είναι πραγματικά το τραύμα των δαιμόνων. Τραύμα φοβερό για τον σατανά και για τους δαίμονες, οι οποίοι δεν αντέχουν στη θέα του σταυρού, την πνευματική του διάσταση, η οποία τους θυμίζει πάντοτε τη σταυρική και αναστάσιμη θυσία του Κυρίου μας. Και δεν είναι τυχαίο και ότι οι αιρετικοί, κυρίως οι Ιαχωβίτες, κατά κύριο λόγο, κατά 100% οι Ιαχωβίτες, μισούν το Σταυρό, αγαπητοί φίλοι. Μισούν το Σταυρό και με χίλιους τρόπους προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο Σταυρός είναι ένα όργανο τιμωρητικό, ότι αν σκοτώνανε, λέει, το Χριστό με ένα πιστόλι, θα προσκυνούσατε τον πιστόλι, θα φυλάγατε τον πιστόλι και όλα αυτά τα τραγελαφικά τα οποία ακούγονται από το στόμα αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν υποστεί τη φρικτότερη πλήση εγκεφάλου και έχουν αναποδογυρίσει τελείως το Ευαγγέλιο του Χριστού μας και της εν Χριστώ σωτηρίας. Λένε λοιπόν αυτοί ότι δεν είναι προς προσκύνηση ο Χριστός, ο Σταυρός, αλλά είναι ένα τιμωρητικό όργανο και πρέπει να το πετάξουμε. Αλλά το Ευαγγέλιο μας λέει και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι είναι μορία ο Σταυρός για τους απολυμμένους. Και για τους χριστιανούς, για μας, είναι σωτηρία και δύναμης. Δύναμης για μας τους Ορθοδόξους και απώλεια ο Σταυρός για τους απίστους του Σταυρού, όπως είναι κυρίως οι Ιαχωβάδες, όπως είπαμε. Υπάρχουν όμως και άλλες αιρέσεις οι οποίες δεν δέχονται το Σταυρό. Είναι λοιπόν το σύμβολο της Σταύρου Αναστάσιμης Θυσίας του Χριστού μας, διότι πάνω σε αυτό το σύμβολο, ο Σταυρός είναι το κατεξοχήν συμπαντικό σύμβολο, διότι καλύπτει τις τέσσερις κατευθύνσεις του ορίζοντος, του σύμπαντος, το βορρά, τον νότο, την ανατολή και τη δύση. Και η μεν οριζόντια σχέση του Σταυρού, όταν ο Κύριος άνοιξε τα χέρια του, αγκάλιασε την ανθρωπότητα, δηλαδή σημαίνει δια της αγάπης σχέσης των ανθρώπων, η οριζόντια κίνηση του Σταυρού, η οριζόντια πάσαλος δοκός του Σταυρού, ενώ η κάθετος δοκός του Σταυρού σημαίνει την προς τα άνω ανύψωση του ανθρώπου και επικοινωνία Θεού και ανθρώπου. Είναι φανταστική αυτή η ερμηνεία του συμβόλου του Σταυρού, αν σκεφτεί κανείς ότι η διασταύρωση, το σημείο της διασταυρώσεως, βρίσκεται ακριβώς στην ανθρώπινη υπόθεση. Είναι ο άνθρωπος το σημείο της διασταυρώσεως, γιατί αυτός είναι μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός συμφιλιώνει όλους τους ανθρώπους με το σταυρικό του θάνατο και συμφιλιώνει κυρίως, όχι μόνο τους ανθρώπους μεταξύ των, αλλά κυρίως τους ανθρώπους με το Θεό. Τους φέρνει σε επαφή, είναι ο συνδετικός κρίκος, είναι ο μεσίτης, είναι ο μεσότυχος, είναι η σύνδεση, η απόλυτη, κατά απόλυτον έννοια μόνο ο Χριστός είναι η σύνδεση μεταξύ Θεού και ανθρώπων, αφού αυτή η σύνδεση έγινε πρωτίστως και μέσα στον ίδιο τον Χριστό, διότι ο Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Θεανδρική λοιπόν είναι η φύση του Κυρίου, θεανδρική είναι και η συμβολική έννοια του Σταυρού, διότι ενώνει και ο Σταυρός τον Θεό, ή όπως είπαμε με την κάθετο δοκό, τον άνθρωπο με τη θεότητα, με το Θεό. Σταυρός σημαίνει, με λίγα λόγια, Σταυρός σημαίνει επίσης, όταν λέμε σταύρωση, εδώ σε αυτή τη γη μας, σημαίνει όλα εκείνα που πρέπει να κρατήσουμε σεβόμενοι και αγαπώντες τον Χριστό ενάντια στο θέλω το δικό μας. Διότι εμείς θέλουμε να τρώμε τις ημέρες της νηστείας, αλλά ο Χριστός μας λέει νηστεύετε, νηστεύσετε όταν φύγω εγώ θα νηστεύσετε. Και έδωσε εντολή στους μαθητές του να νηστεύουν όταν έφυγε. Έτσι λοιπόν η νηστεία είναι και αυτός ένας σταυρός. Είναι σταυρός η νηστεία, διότι πάει αντίθετα στο θέλημά μας,
και εμείς θέλουμε να τρώμε και κρέας τη Σαρακοστή, αλλά αν θυμούμεθα τη θυσία του Κυρίου μας και λέμε όχι, χάριν του ότι ο Κύριος μας μας έδωσε εντολή και εντέλεται να μην καταλύσουμε κρέας τη Σαρακοστή, βούτυρο, τυρί, θα το κρατήσουμε. Θα το κρατήσουμε για να σεβαστούμε και να αποδείξουμε την αγάπη μας προς τον Χριστό και προς τις εντολές Του. Έτσι λοιπόν να έχουμε ένα σταυρό, το σταυρό της νηστείας. Πρέπει να τον σηκώνουμε το σταυρό της νηστείας, αγαπητοί φίλοι. Άλλο σταυρός είναι ο σταυρός της εγκρατείας. Να είμαστε εγκρατείς κατά το σώμα και κατά τις ορμές του σώματος. Είναι ένας άλλος μεγάλος σταυρός και η εγκράτεια, η παρθενία. Είναι σταυρός. Ακόμα και στο γάμο είναι λελογισμένη η χρήση του ερωτικού, του έρωτα μέσα στο γάμο, διότι και εκεί υπάρχουν οι κανόνες. Βεβαίως δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, αυτά είναι θέματα των πνευματικών. Εμείς θα θίγουμε σε πολύ γενικές γραμμές και κάπως εξωτερικά. Αλλά τα κύρια σημεία θα τα πούμε. Ένα λοιπόν, ο σταυρός, ένα σταυρός είπαμε ότι είναι η νηστεία. Δεύτερο σταυρός είναι η εγκράτεια. Τρίτο σταυρός είναι η προσευχή. Έχουμε υποχρέωση να προσευχόμαστε για τον εαυτό μας και για τους άλλους, για τους συνανθρώπους μας, για τους δικούς μας ανθρώπους, για τους γονείς μας, τους και κοιμημένους. Όσοι έχουμε εν ζωή ή εν θάνατο γονείς ή βρίσκονται εδώ ή κοντά στο Θεό, πρέπει να ακούνε τις δικές μας προσευχές, όπως και αυτοί προσεύχονται από εκεί για μας. Είναι επικοινωνία λοιπόν με το Θεό η προσευχή και είναι χρέος κάθε χριστιανού και ως εκ τούτου, επειδή εμείς δεν θέλουμε να αφιερώνουμε πολλές ώρες στην προσευχή, πολλή ώρα στην προσευχή και θέλουμε να κάνουμε τα δικά μας, γι' αυτό και αυτό θεωρείται και η προσευχή σταυρός. Η μοναστική ζωή έχει αυτούς τους δύο μεγάλους σταυρούς, την νηστεία και την προσευχή. Τρίτος σταυρός για αυτούς τους αναχωρητές είναι και η αγρυπνία. Δεν κοιμώνται, όπως δεν τρώνε πολύ, δεν κοιμώνται και πολύ για να έχουν καιρό προσευχής. Έτσι λοιπόν, εμείς οι κοσμικοί άνθρωποι που ζούμε στον κόσμο, εντός εισαγωγικών κοσμικοί, διότι και εμείς πρέπει να είμαστε χριστιανοί εν το κόσμο, να κάνουμε χριστιανική ζωή το κατά δύναμη εδώ μέσα στον κόσμο, με τις ευχές της Εκκλησίας, με τις ευλογίες και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ένας απαραίτητος λοιπόν σταυρός είναι η νηστεία, ένας άλλος είναι η προσευχή, ένας τρίτος είναι η εγκράτεια. Η εγκράτεια της γλώσσης ακόμα, να είμαστε εγκρατείς στη γλώσσα μας και να μην ξεφεύγουμε σε ακυρολογίες, σε αργούς λόγους, αργολογία όπως λέει και η προσευχή, πνεύμα αργολογίας μη δώσεις, πνεύμα ταπεινοφροσύνης, σοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρη σε μη το σοδούλο, λέει η μεγάλη αυτή όμορφη προσευχή της Σαρακοστής του Αγίου Σύρου. Του Αγίου Εφραίμ του Σύρου είναι αυτή η προσευχή. Επίσης, η τήρηση των εντολών, όπως είπαμε, είναι ο σταυρός του χριστιανού. Η αγαμία, ο γάμος, η υπομονή στις θλίψεις και τις δοκιμασίες της ζωής, ακόμα και στις αδικίες που μας κάνουν οι συνάνθρωποι μας, είναι ένα είδος σταυρού να τις υπομένουμε και αυτές. Και τέλος, ένας μεγάλος σταυρός που τον ξέρουμε όλοι και πρέπει να τον υπομείνουμε με υπομονή και εγκαρτέρεση και με δίχως να αποκαρδιωνόμαστε και δίχως να βαρυγκωμούμε, δηλαδή να τα βάζουμε με το Θεό, είναι η αρρώστια. Η αρρώστια είναι ένα μεγάλο σταυρός, αγαπητοί φίλοι, και όσοι από μας έχουμε αρρωστήσει, άλλοι συνάνθρωποι μας έχουν αρρωστήσει βαριά, βλέπουμε στα νοσοκομεία συνήθως πόσο βαρύ σταυρός είναι η αρρώστια. Δεν θα έλεγα βαρύτερος, αλλά ίσως είναι από τους βαρύτερους σταυρούς η αρρώστια στον άνθρωπο. Μην κοιτάτε που είμαστε υγιείς και δεν αισθανόμεθα πολλές φορές την φοβερή λύπη, τη φοβερή ψυχική, τον ψυχικό πόνο και το σωματικό πόνο που προκαλεί μια αρρώστια. Γι' αυτό να είμαστε πάρα πολύ επιεικείς αν έχουμε στο σπίτι μας αρρώστους ανθρώπους, να μην τους εξαιρεθίζουμε, να τους ακούμε, να τους υπακούμε περισσότερο από τους άλλους, και να μην θυμώνουμε ποτέ μαζί τους, γιατί η αρρώστια είναι μεγάλο σταυρός, είναι μεγάλο σταυρός. Και ως μεγάλο σταυρός και δοκιμασία την οποία δίνει ο άνθρωπος, δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, θα έχει και μεγάλο στεφάνι. Υπήρχαν άγιοι, μεγάλοι άγιοι της Ορθοδοξίας μας, οι οποίοι παρακάλεσαν, ακούστε το αυτό αγαπητοί φίλοι, παρακάλεσαν το Θεό να τους δώσει αρρώστια για να εξηλαιωθούν, για να εξηλαιωθούν με τις αμαρτίες τους
και να καθαρθούνε, διότι η αρρώστια καθαρίζει την ψυχή, ταπεινώνει τον άνθρωπο, χαλιβδώνει τη θέληση του ανθρώπου και τον παρουσιάζει στο Θεό στεφανωμένο. Έχει λοιπόν και τα αγαθά της η κάθε δοκιμασία, γι' αυτό πρέπει να την υπομένουμε με χαρά και στις θλίψεις ακόμα πρέπει να χαιρόμεθα. Έτσι είναι τα πράγματα. Όμως στην πράξη, αγαπητοί φίλοι, ξέρουμε όλοι μόλις αρρωστήσουμε πόσο ανησυχούμε, πόσο θλιβόμεθα, πόσο θέλουμε να φύγει αυτή η αρρώστια από πάνω μας, οτιδήποτε έχουμε εδώ, να αντέχουμε μια γρίπη που είναι πενθήμερη, 5 ημερών, πώς θα αντέξουμε μια αρρώστια που μπορεί να κρατήσει και 5 και 10 χρόνια. Ή μια ισόβια αρρώστια, όπως είναι μερικές αρρώστιες χρόνιες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αναπτύξουμε την υπομονή. Η υπομονή στις θλίψεις, χάρη του Θεού και τη στηρίσεως των εντολών Του, είναι τα μεγάλα στεφάνια που μας περιμένουν άμα αποδημήσουμε από το μάταιο αυτό κόσμο. Μιλάμε λοιπόν για το Σταυρό και ξέρουμε το σημείο του Σταυρού, ότι ενώνουμε τα 3 μας δάχτυλα. Ξέρουμε ότι συμβολίζουν τα 3 δάχτυλα την Αγία Τριάδα, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Τα φέρνουμε εδώ ακριβώς που είναι το μέτωπό μας. Εκεί που, όπως λέει η Αποκάλυψη, ο Αντίχριστος, ο βδελικτός αυτός άνθρωπος, του διαβόλου άνθρωπος, θα θέλει να θέσει τη σφραγίδα του στο δεξί χέρι και στο μέτωπο, γιατί ξέρει ότι με το δεξί χέρι και με το μέτωπο ενεργεί ο Σταυρός. Ο Σταυρός ενεργεί με το δεξί χέρι και με το μέτωπο. Αν λοιπόν εξουδετερώσει το δεξί χέρι και το μέτωπο που γίνεται η επίθεση των 3 δακτύλων της Αγίας Τριάδος στο μέτωπο του ανθρώπου για να αγιαστεί ο άνθρωπος, ξέρει ότι θα πετύχει πάρα πολλά εναντίον του εξαγιασμού του ανθρώπου. Θα καταργήσει δηλαδή το σημείο του Σταυρού. Να λοιπόν που από το διάβολο και τον Αντίχριστο μαθαίνουμε την αξία που έχει ο Σταυρός, να σταυρώνει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Από αρχαιοτάτων χρόνων εσταύρωναν οι χριστιανοί τους εαυτούς τους. Από αρχαιοτάτων χρόνων υπάρχει ο συμβολισμός του Σταυρού. Ο Τερτυλιανός στο 100 μετά Χριστόν, 120 μετά Χριστόν, μας γράφει ότι οι χριστιανοί εμείς πριν σηκωθούμε από το κρεβάτι κάνουμε το σημείο του Σταυρού στο μέτωπό μας. Πλενόμαστε, παίρνουμε το πρωινό μας, κάνουμε την προσευχή μας και το Σταυρό μας. Ακριβώς όπως οι σημερινοί οφείλουν χριστιανοί να κάνουν το ίδιο πράγμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι από αρχής η Εκκλησία μας είχε θεσπίσει την έννοια του ζωοποιού Σταυρού, ο οποίος πρέπει να γίνεται επάνω στο σώμα. Πόσες φορές όταν πολλά ένα μέλος μας δεν το σταυρώνουμε. Πονάει το στομάχι μας, σταυρώνουμε το στομάχι μας, πονάει η καρδιά μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε ότι η δράση του Σταυρού και έχουμε εμπειρία εμείς οι χριστιανοί, άμεση εμπειρία, πόσες φορές ανακουφιζόμαστε μόνο και μόνο όταν κάνουμε το Σταυρό μας επάνω σε ένα πονεμένο μέλος του σώματός μας. Αυτά είναι εμπειρία που δεν την έχουν αυτή την εμπειρία οι άπιστοι. Οι άπιστοι δεν έχουν, αγαπητοί φίλοι, αυτή την εμπειρία. Και δεν την έχουν γιατί ακριβώς δεν έχουν το μεγαλείο της πίστεως και έτσι δεν μπορούν να δουν το θαύμα επάνω τους. Διότι αν πιστέψεις θα δεις το θαύμα. Αν πιστέψεις θα σωθείς. Αν πιστέψεις θα γιατρευτείς. Αυτά μας λέει ο Κύριος μας στο Ευαγγέλιο. Η ιστορία του Σταυρού, όπως είπαμε, αρχίζει από αρχαιοτάτων χρόνων. Αμέσως μετά τη Σταύρωση ο Σταυρός υπό των χριστιανών εκρύβει, αλλά ανεβρέθη υπό των Εβραίων, οι οποίοι τον επέταξαν σε ένα πηγάδι. Πάνω από αυτό το πηγάδι φύτρωσε βασιλικός. Και ο βασιλικός αυτός μύριζε άσχημα στους Εβραίους, βεβαίως διότι από κάτω ήταν ο Σταυρός του Κυρίου μας, ο Θαυματουργός, το Τίμιο Ξύλο. Η Αγία Ελένη όταν πήγε, συμβουλεύτηκε κάποιους, πλήρωσε κάποιους Εβραίους και της είπαν το μυστικό που είναι η περιοχή που βρίσκονται οι 3 σταυροί του Κυρίου μας και των 2 ληστών. Του δεξιού και του αριστερού ληστή. Όταν βρέθησαν οι σταυροί μέσα σε ένα πηγάδι που από πάνω υπήρχε βασιλικός και έτσι ήξεραν οι Εβραίοι το μέρος, οι οποίοι, για να πούμε και την πραγματικότητα του ιστορικού γεγονότος, κάθε τόσο τον έκοβαν το βασιλικό αυτό, αλλά ο βασιλικός αυτός κατά θείαν επενέργεια πάλι φούντωνε, μετά από μερικές μέρες ξαναφούντωνε. Έτσι λοιπόν ανακάλυψε τους 3 σταυρούς η Αγία Ελένη και δια θαύματος, το πρώτο θαύμα που έκανε ο Σταυρός ήταν ότι ακούμπησαν το Σταυρό του Κυρίου πάνω σε μια γυναίκα η οποία ήταν ετοιμοθάνατη, κατά άλλους ήταν νεκρή ήδη και ζωντάνεψε, ζωοποιήθηκε η γυναίκα από το Σταυρό του Κυρίου μας. Και έτσι διέγνωσαν, έκαναν διάγνωση, δηλαδή έκαναν
ακούμπησαν διαδοχικά και τους τρεις σταυρούς και ο σταυρός που τον αναζωογόνησε ήταν ο σταυρός του Κυρίου μας. Και έτσι ανακάλυψαν ότι αυτός είναι ο σταυρός του Χριστού. Με θαύμα λοιπόν πιστοποιεί τη δύναμή του και την οντότητά του ο σταυρός του Χριστού. Εμείς έχουμε, αγαπητοί φίλοι, πάρα πολλές ενδείξεις. Πολλοί χριστιανοί έχουν έξω κερινίσματα του σταυρού αυτού. Από το πριονίδι δηλαδή του, του τιμίου ξύλου έχουν και αυτοί ένα κομματάκι ανακατεμένο μαζί με άλλο ξύλο, ούτως ώστε να είναι φυλακτήριο, να τους φυλάει ο σταυρός του Κυρίου. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτούσια κομμάτια του σταυρού του Κυρίου στο Άγιον Όρος. Μεγάλο κομμάτι από το σταυρό του Κυρίου μας υπάρχει στο Άγιον Όρος. Νομίζω είναι στη Μονή Σταυρονικήτα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Ίσως και είναι και σε άλλο μοναστήρι, πάντως υπάρχει στο Άγιον Όρος. Έτσι λοιπόν ο σταυρός του Κυρίου μας είναι και αποδεικτικά έχει τη δύναμη του αναστηθέντος Κυρίου, αφού εκεί έρευσε το τίμιο αίμα, το πολυτιμότερο αίμα της ανθρωπότητος, το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτός λοιπόν που πατήστηκε με τον αίμα του Κυρίου μας, του λυτρωτή Μεσσία Ιησού Χριστού και σωτήρο της ανθρωπότητος, αυτός είναι ο θαυματουργός Σταυρός, ο οποίος πέρασε πολλές περιπέτειες, αλλά στο τέλος έμεινε πάλι στα χέρια των χριστιανών. Τον πήραν οι Πέρσες, τον κατακράτησαν ένα διάστημα, αλλά ο Ηράκλειος έκανε εκστρατεία και απελευθέρωσε τον Τίμιο Σταυρό και έχουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, τη γιορτάζουμε στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου. Είναι ύψωση του Τιμίου Σταυρού, εκτός από τη Σταύρο Προσκυνήσεως που γιορτάζουμε στην Τρίτη Κυριακή των νηστιών. Έχουμε δύο γιορτές λοιπόν μεγάλες του Σταυρού, για να αποδειχτεί πραγματικά ότι ο Σταυρός είναι το τραύμα των δεμένων και το φυλακτήριο των χριστιανών, η δύναμη των χριστιανών. Γι' αυτό θα πρέπει, εκτός από την πίστη, να έχουμε το Σταυρό και το Χριστό μέσα στην καρδιά μας, ας κρεμάμε και το Σταυρό γύρω από το λαιμό μας, για να δείχνουμε και στους άλλους ότι τον πιστεύουμε, ότι μας φυλάει, ότι η ζωή μας είναι συνυφασμένη με το σύμβολο αυτό του χριστιανισμού που είναι ο Τίμιος Σταυρός. Με πολλή συγκίνηση θυμάμαι ότι κάποτε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή μια κυρία με πήρε και μου είπε: τώρα που μιλάτε για το Σταυρό, τα δύο μου παιδιά, τα δύο μου αγοράκια πήγανε μέσα, πήραν τους σταυρούς τους, τους βαπτιστικούς σταυρούς που είχαν και τους φόρεσαν και ήρθαν και κάθισαν και ακούγανε την εκπομπή σας. Και συγκινήθηκα πραγματικά, διότι είδα ότι οι αθώες αυτές τις ψυχές, τα παιδάκια, παίρνουν το μήνυμα, καταλαβαίνουν. Όταν είπα ότι ο Σταυρός είναι δύναμη και φυλάει τους χριστιανούς από πολλά κακά, τα παιδάκια αμέσως ενέργησαν και πήγαν, άνοιξαν το συρτάρι και πήραν τους σταυρούς και τους φόρεσαν. Έτσι λοιπόν, έτσι είναι ο χριστιανός, σαν το παιδί πρέπει να είναι, να πιστεύει τα λόγια του Χριστού μας, διότι ο Χριστός μας λέει ότι ο Σταυρός είναι το φυλακτήριο των χριστιανών και το τραύμα των δαιμόνων. Περιττό να πούμε για τα εκατομμύρια θαύματα που έχει κάνει ο Σταυρός του Κυρίου μας. Περιττό να πούμε ότι ακόμα και τα πουλιά έχουν το σχήμα του Σταυρού, το αεροπλάνο έχει το σχήμα του Σταυρού, ψάρια έχουν το σχήμα του Σταυρού, γιατί όλα αυτά μας δείχνουν ότι υπάρχει θεία επενέργεια ακόμα και μέσα στη φύση. Και οι κρίσταλοι του χιονιού έχουν χιλιάδες σταυρούς, πλουμιστούς, περίπλοκους, περίτεχνους σταυρούς, οι κρίσταλοι του χιονιού. Επίσης η παπαρούνα που θα βγει τώρα την μεγάλη εβδομάδα, αν την ανοίξετε μέσα θα δείτε ένα μεγάλο μαύρο βυζαντινό σταυρό. Σχηματίζουν τα τέσσερα πέταλα της παπαρούνας. Πολλά χιλιάδες πράγματα έχουν μέσα τον Τίμιο Σταυρό. Βυζαντινούς σταυρούς θα δούμε μέσα σε πεύκανα υπάρχουν. Σε πολλά φρούτα και χυμώδη λάχανα υπάρχει μέσα ο Σταυρός. Εμείς είμαστε τυφλοί, αγαπητοί φίλοι, και δεν τα βλέπουμε. Κι όμως ο Θεός μας έχει δώσει τόσες και τόσες θαυματουργές εικόνες του Σταυρού γύρω από τη φύση, στη φύση και παντού. Τα θαύματα λοιπόν του Σταυρού είναι πάρα πολλά. Θα αναφέρουμε μόνο ένα. Θα αναφέρουμε τα λουλουδάκια που παίρνουν από τον Τίμιο Σταυρό τη Σταύρο Προσκυνήσεως οι γυναίκες στα διάφορα χωριά και με αυτά τα λουλουδάκια ζυμώνουν. Έχουν τη δύναμη να ζυμώνουν το ζυμάρι τα λουλουδάκια που έχουν από τον Τίμιο Σταυρό. Σε πολλά μέρη της Ελλάδος κάνουν προζύμια από αυτό. Γίνεται μια θαυμάσια ζύμη, δίχως να βάζουν τίποτα άλλο. Είναι λοιπόν αγιαστικό όπλο ο Σταυρός και έχει πάρα πολλές εκδοχές και από την Παλαιά Διαθήκη είναι προειδιασμένος, δηλαδή
Μας έχει δώσει τη σκιά του ο Σταυρός στην Παλαιά Διαθήκη. Μας έχει πει ότι θα εμφανιστώ κάποτε εγώ στο προσκήνιο της χριστιανικής ζωής από τότε που με τον Μωυσή βλέπουμε διάφορα θαύματα. Πρώτα-πρώτα ο Μωυσής χτύπησε σταυροειδό στην Ερυθρά Θάλασσα, από ό,τι λένε τα ιστορικά κείμενα. Σταυροειδός χτύπησε την Ερυθρά Θάλασσα και άνοιξε και έκλεισε μετά και κατεπόντισε τον στρατό του Φαραώ. Επίσης ο Μωυσής άπλωσε τα χέρια του εν είδη σταυρού για να νικούν οι Εβραίοι τους Αμαλικίτες. Ο Ιησούς του Ναβί πολεμούσε στην κοιλάδα, ο Μωυσής έβλεπε από πάνω από το βουνό, ο ογδοντάρης Μωυσής κοιτούσε τη μάχη και παρακολουθούσε μαζί με τον Ααρών και όποτε ο Μωυσής άπλωνε τα χέρια του εν είδη σταυρού και προσήφιετο, τότε νικούσαν οι Αμαλικίτες. Όταν κουράζονταν τα χέρια του Μωυσή και τα κατέβαζε, τότε έχαναν, νικούσαν οι Ισραηλίτες. Όταν τα κατέβαζε τα χέρια του Μωυσής, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Έτσι λοιπόν, αναγκάστηκαν να του κρατήσουν τα χέρια του δεξιά και αριστερά, στους ώμους τους, δύο παρευρισκόμενοι του Μωυσέως εκεί, ούτως ώστε ο Μωυσής με ανοιχτά τα χέρια κάθισε μέχρι τη δύση του ηλίου, όποτε και οι Ισραηλίτες κέρδισαν τη μάχη με τους Αμαλικίτες. Ενίκησαν κατά κράτος αυτούς. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η ιστορία του Σταυρού ξεκινάει από την Παλαιά Διαθήκη. Επίσης ο Κύριος μας είπε ότι εάν δεν υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου όπως ο Όφης εν τη ερήμο, τι σημαίνει αυτός ο Όφης εν τη ερήμο? Με πολλούς τρόπους ο Χριστός προεικόνησε ή μάλλον προφήτευσε ή προείπε στους μαθητές του με τον τρόπο που θα θανατωθεί. Εκείνοι βέβαια ήταν, όπως είπε, αργοί στο μυαλό, δηλαδή ανυποψίαστοι άνθρωποι, απλοϊκοί άνθρωποι και δεν καταλάβαιναν ακόμη, δεν είχαν τη σοφία του Θεού να καταλάβουν ούτε τις προφητείες, ούτε τις εκβάσεις των γεγονότων που θα συντελούνταν εκείνη την εποχή. Είπε λοιπόν για τον Όφη στην έρημο. Τι θα γινόταν με τον Όφη στην έρημο? Ο Όφη στην έρημο σημαίνει ένα φίδι που εμφανίστηκε τότε στην έρημο λόγω των αμαρτιών των Ισραηλιτών, το οποίο φίδι αυτό τσιμπούσε, ήταν θανατηφόρο ή οβόλο φίδι, τσιμπούσε τους Εβραίους και τους θανάτωνε. Θανάτωσε πάρα πολλούς στο στρατόπεδο των Εβραίων. Τότε ο Μωυσής προσευχήθηκε στο Θεό και παρακάλεσε το Θεό να τους απαλλάξει από αυτή την πληγή. Και ο Θεός του είπε, ζήτησε να σου φτιάξουν ένα χάλκινο φίδι. Φτιάξαν ένα μεγάλο χάλκινο φίδι, ομοίωμα φιδιού, το κάρφωσε πάνω σε ένα σταυρό και το έστησε στη μέση της παρεμβολής, του στρατοπέδου δηλαδή, των Ισραηλιτών, εκεί που τα είχαν κατασκηνώσει οι Ισραηλίτες. Όπως ξέρουμε, οι Ισραηλίτες ήταν 40 χρόνια περιπλανόμενοι μέσα στην έρημο. Και όποιος κοιτούσε το φίδι αυτό, κοιτούσε προς το φίδι αυτό, εσώζετο. Έστω και αν τον τσιμπούσαν τα φίδια, δεν τον έπιανε τίποτα. Και αυτό ήταν η προεικόνηση του Ιησού Χριστού, που όποιος πιστέψει τον Ιησού Χριστό, σώζεται από τον διάβολο, από τον Όφη, τον κατηραμένο, τον διάβολο, τον Σατανά, η Βελίαρ. Έτσι λοιπόν, όλες αυτές είναι προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες βρήκανε την τέλειά τους εφαρμογή στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι διαμερή διαμερίσματα και δεν βγαίνει το ένα μέσα από το άλλο. Είναι συνυφασμένο ύφασμα με δύο κλωστές που αν βγάλεις τη μία καταστρέφεται και η άλλη. Η Παλαιά Διαθήκη βρίσκεται μέσα στην Καινή και η Καινή μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο λόγος των προφητών λοιπόν αποδεικνύεται περίτρανα στην έκβαση της ιστορίας της Καινής Διαθήκης. Ο Χριστός έχει 330 προφητείες επαληθεύσει από τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης περί του Μεσσίου. Είναι ο αναμφισβήτητος Μεσσίας, ενώ κανείς άλλος στον κόσμο δεν μπορεί να πει ότι αυτός είναι ο Μεσσίας που περίμεναν οι αιώνες και ειδικά μέσω των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι αδύνατο λοιπόν άλλο πρόσωπο να είναι ο Μεσσίας. Όμως οι Εβραίοι περιμένουν κάποιον άλλο Μεσσία, τον οποίο θα τον στέψουν βασιλιά, είναι ο βασιλιάς Ρεξ 666. Ο Ρεξ 666 λοιπόν που υπάρχει και στο χιλιοδόλαρο, που εκδόθηκε το 1937 στην Καλιφόρνια στην Αμερική και παρουσιάζει έναν νεαρό βασιλιά εστεμένο, ο οποίος έχει 3 εξάρια στο κεφάλι, 3 εξάρια δεξιά, 3 εξάρια αριστερά και 3 εξάρια στα πόδια. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ο Ρεξ 666, ο διαπιστευμένος βασιλιάς των Εβραίων.
ο οποίος θα έρθει για να τιμωρηθεί η ανθρωπότητα από την απιστία της και να ξεκαθαρίσουν ποιοι είναι οι πραγματικοί χριστιανοί και ποιοι δεν είναι. Βεβαίως, την ημερομηνία αυτή δεν την ξέρει παρά μόνο ο Θεός. Δεν την έχει αφήσει σε κανέναν άνθρωπο. Ούτε Νοστράδαμος, ούτε κανένας δεν ξέρει την ημερομηνία. Απολύτως κανένας, ούτε ο κοσμάς εωτολός τόλμησε να δώσει ημερομηνίες της εποχής του Αντιχρίστου. Πότε θα έρθει ο Αντιχρίστος? Γι' αυτό οι ψευδοπροφήτες σήμερα μιλάνε για συγκεκριμένες ημερομηνίες, άλλο το 2010, άλλο το 2025, δεν ξέρω πότε λένε ότι θα γίνει η έλευση του Αντιχρίστου. Εμείς περιμένουμε, είμαστε έτοιμοι, στηριζόμαστε στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό και δεν κάνουμε καθόλου πίσω στο θέμα αυτό. Με τη δύναμη του Κυρίου θα αντιμετωπίσουμε, θα ξεριζώσουμε τη γλώσσα, την οφιούχο γλώσσα του διαβόλου και του αντιχρίστου και θα περάσουμε με τη δύναμη του Θεού στην αιωνιότητα κοντά στον Κύριό μας. Αυτή είναι η ελπίδα μας, αυτή είναι η πίστη μας. Ξανασταυρώνεται όμως σήμερα, αγαπητοί φίλοι, η Ορθοδοξία. Ξανασταυρώνεται με τον τρόπο που ξέρουμε, με τον πόλεμο που γίνεται από τη νέα τάξη των πραγμάτων εναντίον των Ορθοδόξων κρατών και ένα όπλο τρομερό της σταυρώσεως της Ορθοδοξίας είναι τα computers, όχι αυτά καθεαυτά τα computers, αλλά τα συστήματα που εφαρμόζουν οι πονηροί άνθρωποι της νέας εποχής και της νέας τάξης των πραγμάτων, θέλοντας να φακελώσουν όλους τους ανθρώπους μέσα σε ένα γενικό, unique ηλεκτρονικό φακέλωμα. Και τα επιμέρους φακελώματα, επειδή δεν έχουν κοινό κωδικό, το 666, το barcode με το 666, δεν μπορούν να μπουν μέσα στα μεγάλα κομπιούτερ, τα παγκόσμια κομπιούτερ που έχουν ετοιμάσει στις Βρυξέλλες και αλλαχού οι πλανητάρχες, οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου θα λέγαμε. Γι' αυτό είναι ανάγκη λοιπόν για αυτούς, αλλά όχι για μας, να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες όλες μέσω ενός κωδικού αριθμού, ο οποίος αυτός κωδικός αριθμός είναι το barcode 666. Αυτό είναι το unique key, δηλαδή το παγκόσμιο κλειδί. Αν οι πληροφορίες της ΔΕΗ μεταφερθούν με αυτό το κλειδί, θα μπορούν να είναι βιώσιμες και να μπορούν να μπαίνουν στο κομπιούτερ και να μπορούν να τις διαβάσουν. Αλλιώς θα είναι νεκρές πληροφορίες, όλα τα αρχεία που έχουμε μέχρι τώρα είναι νεκρά για το unique key. Και για να δώσουμε να καταλάβουμε τι γίνεται εδώ, είναι σαν να έχουμε φτιάξει κάθε οργανισμός μία κασέτα, η οποία είναι διαφορετικών μεγεθών και δεν παίζεται στα κασετόφωνα που πουλούνται στην αγορά. Όταν όμως κάθε εταιρεία φτιάχνει την ίδια κασέτα, τότε θα μπορούν αυτές οι κασέτες να ακουστούν από τα κασετόφωνα, διότι έχουν τις παγκόσμιες προδιαγραφές. Το barcode λοιπόν είναι μια παγκόσμια προδιαγραφή συστήματος αριθμού με το 666 και δεν αλλάζει πλέον με καμία δύναμη, διότι αυτοί που κυβερνούν και αυτοί που έχουν τις εταιρείες, την IBM, τα Windows και όλα αυτά τα κομπιούτερ, οι μεγάλες εταιρείες της Αμερικής, όπως είναι η Apple, η Apple εταιρεία που βγάζει τους IBM κομπιούτερες, οι οποίοι είναι πιο διάσημοι και πιο διαδεδομένοι, λειτουργούν με το κλειδί αυτό, το 666. Και δεν πρόκειται να αλλάξει, διότι είναι τόσο μεγάλο το νούμερο των χρημάτων, ο αριθμός αυτός. Τόσα χρήματα δηλαδή χρειάζεται που να αλλάξουν αυτό το διεθνές unique key, που είναι αδύνατο κάποιος να τα δώσει. 1,3 εκατομμύρια δολάρια χρειάζεται για να αλλάξουν το 666, να το κάνουν έναν άλλον αριθμό. Επομένως, μην ελπίζουμε ότι θα αλλάξει ποτέ αυτός ο αριθμός. Εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να αντιδράσουμε, να αφυπνίσουμε και τους αδερφούς μας και όλους τους καλοπροαίρετους του κόσμου. Οι Ορθόδοξοι θα είναι εκείνοι, αγαπητοί φίλοι, οι οποίοι θα τα αρνηθούν. Οι Ορθόδοξοι απανταχού της γης, οι Ρώσοι, οι Έλληνες, οι Σέρβοι, οι Κύπροι και όλοι αυτοί, οι Ρουμάνοι και οι άλλες μειονότητες των Ορθοδόξων που υπάρχουν μέσα στα άλλα κράτη, αυτοί δεν θα δεχτούν και αυτοί θα είναι ο εκλεκτός λαός. Θα είναι εκείνοι που θα είναι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής. Όλοι οι άλλοι πολύ φοβούμαι ότι συν το χρόνο, αργά ή γρήγορα, θα υποκύψουν στα σχέδια αυτά των αντιχρίστων, των αντισταυρητών, αυτών που θέλουν να μας βάλουν να πολεμήσουν και να ξανασταυρώσουν την Ορθοδοξία. Σταυρώνεται λοιπόν και η Ορθοδοξία σήμερα. Και πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας και να προσπαθήσουμε κι εμείς με τις λίγες δυνάμεις που έχουμε να αντιδράσουμε απέναντι σε αυτά τα σχέδια του κακού.
Ο Σταυρός λοιπόν, αρχίζοντας από το σημείο του Σταυρού, είναι η δυναμική σημασία που μας δείχνει το θαύμα του. Διότι δια του τιμίου σου Σταυρού, Κύριε, ενεργείς θαύματα. Σήμερα ο Σταυρός κυριαρχεί σε ολόκληρη τη ζωή των πιστών χριστιανών, στη ζωή της Εκκλησίας, σαν όργανο θυσίας, σωτηρίας, χαράς, αγιασμού και χάριτος. Όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το καταραμένο και αποτρόπαιο σύμβελο της χειρότερης τιμωρίας τώρα έχει γίνει ποθητό και αξιαγάπητο. Στην Αγία Τράπεζα το βλέπεις, στις χειροτονίες των ιερέων, στη Θεία Λειτουργία, στα σπίτια, στις αγορές, στις ερημιές, στους δρόμους, στις θάλασσες, στα πλοία, στα νησιά. Πράγματι, αγαπητοί φίλοι, όπως είπαμε, και τα πλοία έχουν επάνω τους το Σταυρό. Το κατάρτι, όπως ξέρουμε, έχει επάνω του το Σταυρό. Και σαν ιερή χειρονομία, το σημείο του, του Σταυρού δεσπόζει στη ζωή της Εκκλησίας. Είναι ένα τρόπαιο λοιπόν και είναι αυτό που είδανε Άγιοι και σοφοί άνθρωποι στα οράματά τους, όπως ο Μέγας Κωνσταντίνος είδε το σύμβολο του Σταυρού που το εμφανίστηκε το εν τούτο νίκα. Είναι ιστορικό γεγονός αυτό διαπεπιστευμένο, αφού όχι μόνο αυτός, αλλά και όλος ο στρατός του έβλεπε στον ουρανό την ώρα της μάχης ένα μεγάλον διαυγάζοντα σταυρό. Αυτός ο σταυρός εμφανίστηκε στην Ιερουσαλήμ λίγα χρόνια μετά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το 150 νομίζω, και κράτησε ώρες ολόκληρες που θαύμασαν όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί την περίοδο εκείνη στην Ιερουσαλήμ, την περίοδο του Πάσχα. Όλοι οι πιστοί λοιπόν έβλεπαν ένα διαυγάζοντα σταυρό στον ουρανό. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά θαύματα, όπως είπαμε, του σταυρού που έχουν γίνει. Ο Σταυρός του Χριστού λοιπόν συμφιλίωσε με τον ουρανό τους ανθρώπους. Ο Σταυρός του Χριστού μας άνοιξε τη Βασιλεία των Ουρανών, αφού μέχρι τη Σταύρωση εκείνου ο Άδης κατάπινα χόρταγα ακόμα και τους δικαίους. Γι' αυτό έχει τόση δύναμη και χάρη, τη δύναμη και τη χάρη του Χριστού, που όταν σταυρώθηκε τη μεταβίβασα με τρόπο μυστικό και ακατάληπτο στον τίμιο σταυρό του, όπως σοφά λέγει και η υμνολογία. Ο Σταυρός σου Χριστέ ή και ξύλων οράτε τη ουσία, αλλά θείαν περιβέβλητε δυναστείαν και αισθητό στο κόσμο φαινόμενος, νοητός των ημών θαυματουργή σωτηρίαν. Είναι ο Σταυρός εκείνος που τρέμουν οι δαίμονες. Ο Απόστολος Παύλος εξάλλου μας λέει, «Πολλοί περιπατούσιν, ως πολλάκις έλεγον ημίν, νυν και κλαίων λέγω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, ον το τέλος απώλεια». Είναι πολλοί λοιπόν που δεν πιστεύουν το Σταυρό και των οποίων ανθρώπων αυτών το τέλος θα είναι η κόλαση. Πράγματι υπάρχουν αιρετικοί εχθροί του Σταυρού. Γιατί μας λένε ότι ο Σταυρός είναι όργανο εγκλήματος και αποτελεί ειδωλολατρία, λέει, να αποδίνουμε τιμή στο Σταυρό, να αποδίδουμε τιμή. Η Εκκλησία μας όμως δεν τιμά το Σταυρό σαν ένα τυχαίο γεωμετρικό σχήμα. Τον τιμά ήδη από τους Αποστολικούς χρόνους. Ο ίδιος ο Θεός φανέρωσε με υπερφυσικά γεγονότα και θαύματα το Σταυρό, ότι αποτελεί αγαπητό σύμβολο των χριστιανών. Και τέταρτον, με το σημείο του Σταυρού γίνονται εξαίσια θαύματα. Θυμήθηκα ένα περιστατικό που είχα διαβάσει με κάποιον Άγιο της Εκκλησίας μας στην εποχή της Τουρκοκρατίας. Κάποιος λοιπόν τον συκοφάντησε και του είπε ότι είναι κακός άνθρωπος αυτός, θα άξιζε να του δώσουμε ένα πιει δηλητήριο. Ο Πασάς τότε του είπε, φέρ τον εδώ μπροστά μου. Τον έφερε μπροστά και του είπε, εσύ λέει είσαι, κάνεις θαύματα. Λοιπόν, θα σου δώσουμε να πιεις ένα δηλητήριο, αλλά να μην σταυρώσεις, του είπε, καθόλου το ποτήρι αυτό. Αυτή την ιστορία την παρουσιάζουν μάλιστα με ένα συκοφάντη Εβραίο, ο οποίος πήγε και είπε να του δώσει το δηλητήριο, να μην τον αφήσει όμως να κάνει το σταυρό πάνω σε αυτό το ποτήρι. Και όπως πήρε ο Άγιος το ποτήρι, όπως πήρε το ποτήρι ο Άγιος, ερώτησε τον Πασά,
Πού θέλω, από ποιο σημείο θέλετε να πιω, από εδώ, από εδώ, από εδώ ή από εδώ. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δείχνοντας τέσσερα σημεία στο ποτήρι, εσταύρωσε και αγίασε το δηλητήριο για να το κάνει ανενεργές. Μετά, όταν ήπιε, δεν τον πείραξε και δεν έπαθε απολύτως τίποτε. Το σημείο του σταυρού και η δύναμη του σταυρού διώχουν κάθε κακό. Και όπως μας έχει πει και ο Κύριος, παράτω το σταυρό σου, πάρε το σταυρό σου και ακολούθησέ με. Έχει αγιαστική δύναμη λοιπόν και ο τύπος του σταυρού, αλλά και η ουσία, το γεγονός δηλαδή της σταυρώσεως, όπως είπαμε στην αρχή, ότι κάνουμε τον αγώνα τον Σταύρο αναστάσιμο. Μας έδωσε πάρα πολύ χαρά, εδώ τώρα το θυμήθηκα, μας έδωσε πάρα πολύ χαρά αγαπητοί φίλοι, το γεγονός ότι τα παιδιά μας στην Ολυμπιάδα πάντοτε έκαναν το σημείο του σταυρού πριν αρχίσουν να σηκώσουν τα βάρη ή να τρέξουν ή να πηδήξουν άλματα, έκαναν πάντοτε το σταυρό τους και φόραγαν και ένα χρυσό σταυρουδάκι στο στήθος τους. Αυτό μας έκανε να ξεχωρίζουμε από τους άλλους, οι οποίοι δεν έκαναν το σταυρό τους, για να τις δείχνουμε και παγκοσμίως. Αυτά τα παιδιά ήταν οι καλύτεροι πρεσβευτές της Ορθοδοξίας εκείνη τη στιγμή, διότι με αυτή τους την πράξη που την πίστευαν και όλα δεν την έκαναν έτσι τελείως τυπικά, αλλά την πίστευαν γιατί με τη δύναμη του σταυρού νίκησαν και το ξέρουν αυτό όλοι οι καλοί αθλητές, ότι με την προσευχή εκείνη την ώρα τους δίνει ο Θεός ένταση μεγάλη των προσπαθειών. Βέβαια πρέπει να κάνουν και αυτοί το ανθρώπινο, να προσπαθήσουν, να γίνουν και αυτοί άξιοι. Δεν μπορεί μόνο με το σταυρό και να μην έχουμε κάνει και καμιά προσπάθεια, γιατί είναι και κοροϊδία. Αλλά με την προσπάθεια τη μεγάλη και τις δυνάμεις που έχουν αποκτήσει, επιπλέον εξαγιάζεται και συγκεντρώνει τη δύναμή τους με εκείνη τη δύναμη του σταυρού και αποδίδει 100%. Γι' αυτό και είχαμε πάρα πολλές επιτυχίες σε αυτή την Ολυμπιάδα, όταν είδαμε τα παιδιά μας, τα Ελληνόπουλα αυτά, τα φωτεινά και φτερωτά αυτά παιδιά της Ολυμπιάδος, να σταυρώνουν τον εαυτό τους, χαρήκαμε μέχρι δακρύων, όλοι κλάψαμε όταν είδαμε τους αθλητές μας και να τους ξαναδούμε, εύχομαι, στις άλλες Ολυμπιάδες, πάλι πρώτους. Για να προσδόξαν και της Ορθοδοξίας και του Κυρίου μας, και αυτά τα παιδιά αγωνίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Η Εκκλησία μας λοιπόν τιμάει το Σταυρό και δεν είναι ειδωλολατρεία ο Σταυρός, όπως λένε μερικοί, διότι δεν ετιμούμε το σύμβολο, το ξύλο ή την πέτρα ή το πλαστικό ή το μέταλλο, αλλά εκείνο που συμβολίζει. Εκείνο που έχει δώσει τη δύναμη και τη χάρη του Θεός. Εξάλλου, όταν κάνουμε το σημείο του σταυρού, τι υλικό πράγμα χρησιμοποιούμε? Τίποτα, απολύτως. Δεν χρησιμοποιούμε κανένα υλικό πράγμα. Και να πούμε και τον αποσυμβολισμό, γιατί κάνουμε το σταυρό μας. Όπως είπαμε, φέρουμε τα τρία δάχτυλα, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, στο μέτωπό μας και με αυτόν τον τρόπο λέμε ότι ο Θεός από τον ουρανό κατέβηκε στη γη. Η πρώτη κίνηση του Σταυρού είναι η κάθοδος του Χριστού, του Θεού, στους ανθρώπους. Η ενανθρώπιση του Χριστού δηλαδή. Η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Η δεύτερη κίνηση είναι η παράκληση να μας βάλει στα δεξιά του και όχι στα αριστερά του. Μία ερμηνεία λοιπόν του Τιμίου Σταυρού, του συμβόλου αυτού πάνω μας, είναι ότι εξαγιάζουμε το σώμα μας και το πνεύμα μας, ζητώντας συγχρόνως από το Θεό, αφού παραδεχόμαστε ότι είναι ο αληθινός Θεός, να μας βάλει στα δεξιά του, δηλαδή στη μεριά των σεσωσμένων και όχι των κατακριμένων. Είναι πολλά τα παραδείγματα, αλλά δεν θα πρέπει να επεκταθούμε άλλο. Ήτανε αρκετά αυτά που είπαμε, αγαπητοί φίλοι, για την ώρα της εκπομπής μας. Σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, λοιπόν, να κάνουμε το σταυρό μας και πριν το φαγητό και στο εστιατόριο ακόμα, είναι καλό να κάνουμε το σταυρό μας για να δείχνουμε να παίρνουν θάρρος και άλλοι, γιατί κρυφά οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, θέλουν να κάνουν το σταυρό τους, αλλά ντρέπονται. Να ξαναρχίσουμε λοιπόν να κάνουμε το σταυρό μας και όπως είχε πει κάποιος γέροντας, όταν τον ειρωνεύτηκαν, παππού, λέει, γιατί κάνεις το σταυρό σου, και γελάγαν οι νεαροί που ήταν δίπλα και οι κοπελιές, χαμογελώντας ο γέροντας είπε, παιδάκια μου, εγώ κάνω το σταυρό μου για να μην μοιάζω με τα γουρουνάκια.
και μείνανε κόκαλο τα παιδάκια, διότι πήγαν να ειρωνευτούν και πήραν πληρωμένη απάντηση από τον γέροντα αυτό, ότι ο άνθρωπος δεν είναι κτίνος, δεν είναι ζώο, είναι άνθρωπος και πρέπει να ευχαριστεί το Θεό και πριν από το φαγητό και μετά το φαγητό, διότι από το Θεό προέρχονται όλα τα αγαθά που έχουμε και τίποτα από εμάς. Οι Απόστολοι σταυρώθηκαν. Ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Ανδρέας, σταυρικό θάνατο. Πολλοί Απόστολοι, πάρα πολλοί Απόστολοι, οι περισσότεροι σταυρώθηκαν, αγαπητοί φίλοι. Και με αυτόν τον τρόπο ακολούθησαν πραγματικά και έδειξαν ότι ήταν μαθητές του Σταυρωμένου Κυρίου. Ο Σταυρός λοιπόν είναι πανορθόδοξο σύμβολο. Και να τη λέει, συγγνώμη, ο Τερτυλιανός το 160 μετά Χριστόν. Οπουδήποτε και αν πρόκειται να φτάσουμε, για οποιοδήποτε και αν πρέπει να ξεκινήσουμε, για οπουδήποτε, όταν φτάνουμε και όταν ξεκινούμε, όταν βάζουμε τα παπούτσια μας, όταν πλαινόμαστε, όταν τρώμε, όταν ανάβουμε το λιχνάρι, είχαν λιχνάρια τότε και όχι τις ευκολίες που έχουμε εμείς, όταν πέφτουμε στο κρεβάτι, όταν καθόμαστε στο σκαμνί, όταν τρώμε, όταν αρχίζουμε κάποια συζήτηση, κάνουμε στο μέτωπό μας το σημείο του Σταυρού. Από τους αρχαίους χριστιανούς λοιπόν υπάρχει το σημείο του Σταυρού. Ο Ευσέβιος Κεσαρίας, το 340 σύγχρονος του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, περιγράφει διαβιέστατα το πασίγνωστο περιστατικό της εμφανίσεως του Αγίου Φωτεινού Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτο νίκα» και μάλιστα μέρα μεσημέρι, με μάρτυρες όλους τους άνδρες του στρατεύματός του. Αυτό λοιπόν που είπαμε προηγουμένως. Περιγράφεται από τον Ευσέβιον Κεσαρίας, Άγιο Πατέρα της Εκκλησίας μας, ο οποίος ήταν σύγχρονος του Αγίου Κωνσταντίνου το 340 μετά Χριστόν. Τώρα να δούμε ένα άλλο θαύμα. Ο γιος του Αγίου Κωνσταντίνου και ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Άγιος Κύριλλος διηγείται ο Άγιος στο Βασιλέα σε μια επιστολή την οποία αναφέρει σε 7 Μαΐου το 346 γύρω στην 9η ώρα φάνηκε στον ουρανό σημείο του Τιμίου Σταυρού τεράστιο, ολοφώτινο, εκτινόμενο από τον Γολγοθά μέχρι του όρους των Ελαιών. Βλέπετε πόσα θαύματα, αγαπητοί φίλοι, έχει αξιωθεί η ιστορία μας από το Σταυρό και μόνο. Ο Άγιος Ευστάθιος, ο οποίος ονομάζεται Πλακίδας, μια μέρα κυνηγούσε και είδε ένα ελάφι. Το ελάφι δεν μπορούσε να το πιάσει. Το ελάφι ήταν μεγαλόσωμο και ευκίνητο. Ο Άγιος πείσμωσε, έτρεξε, έφτασε όμως σε ένα γκρεμό, πήδηξε το ελάφι και το άλογο του Αγίου, του Πλακίδα κατά κόσμο, αξιωματικού αυτή του Ρωμαϊκού στρατού, δεν μπόρεσε να περάσει απέναντι. Τότε είδε το ελάφι να τον κοιτάει από το απέναντι από το χάσμα, σαν να τον κοίταζε στα μάτια επίμονα, και ένα σταυρό ανάμεσα στο μέτωπό του είχε ένα σταυρό, το ελάφι, ένα φωτεινό σταυρό. Και του είπε, Πλακίδα, γιατί με κυνηγάς, εγώ είμαι ο Χριστός, δεν με γνωρίζεις. Έχω ευαρεστηθεί όμως γιατί είσαι καλός, κάνεις καλά έργα. Για χάρη σου λοιπόν φάνηκα σε αυτό το ελάφι. Οι ελεήμονες και οι καλές σου πράξεις με ευχαρίστησαν. Γι' αυτό και εγώ σου φανερώθηκα, γιατί δεν είναι δίκαιο ένας άνθρωπος, σαν και σένα, να μην γνωρίζει την αλήθεια. Και εξαφανίστηκε το ελάφι. Και έγινε, αγίασε ο Στάθιος. Μετά από αυτό το όραμα, άλλαξε άρδινη ζωή του. Ο Άγιος Αντώνιος μας λένε ότι είδε και αυτός πάρα πολλά θαύματα με τη δύναμη του Σταυρού του Χριστού. Ο Άγιος Επιφάνιος, ο Μέγας Βασίλειος, ας διαβάσουμε και για τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος διέταξε άνοιξε τις πόρτες που ήταν σφραγισμένες με το σημείο του Σταυρού. Είπε, ευλογητός ο Θεός των χριστιανών στους αιώνας των αιώνων, και αμέσως σπάσαν οι μοχλοί και άνοιχταν τα θυρόφυλλα. Ο Άγιος, ο Μέγας Άγιος μας, ο Άγιος Βασίλειος, ουρανοφάντορ αυτός Άγιος, Μέγας Άγιος, φωστήρας της ανθρωπότητος, έκανε αυτό το θαύμα ανοίγοντας και κλεισμένες, μανταλωμένες πόρτες, σπάζοντας δηλαδή τα μάνταλα με το σημείο του Σταυρού. Θα χρειαζόμαστε άλλη μια ώρα για να πούμε τα θαύματα του Σταυρού και ίσως και δεν τα προλαβαίναμε. Γι' αυτό λοιπόν να θυμίσουμε ότι εμείς κάνουμε το σημείο του Σταυρού και πρέπει, οφείλουμε να το κάνουμε σαν χριστιανοί
και θα το κάνουμε μέχρι την τελευταία αναπνοή μας, διότι και ο άνθρωπος εν είδη σταυρού, με σταυρωμένα χέρια, τα δένουμε σταυρωμένα τα χέρια, όταν εγκαταλείπει αυτόν τον κόσμο και πηγαίνει να συναντήσει τον Κύριό μας. Εύχομαι σε όλους να είστε καλά, αγαπητοί φίλοι, και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού να σκεπάζει όλους τους ανθρώπους και τους χριστιανούς Ορθοδόξους φυσικά. Και με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού η Ορθοδοξία να ανικήσει τους εχθρούς της, να τους κάνει υποπόδιο των ποδών της. Και έχει τη δύναμη, αν εμείς είμαστε εντάξει, ο Σταυρός, πάντοτε ο Σταυρός του Κυρίου μας, να μας βοηθάει, γιατί στο Σταυρό βρίσκεται, όπως είπαμε, η αγιαστική δύναμη του εσταυρωμένου Κυρίου μας. Και να ξέρουμε ότι μετά από τη Σταύρωση έρχεται, ακολουθεί πάντοτε η λαμπρή Ανάσταση, την οποία εύχομαι εις όλους ημάς, για των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Να είστε καλά, αγαπητοί φίλοι, μέχρι την άλλη μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, να είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή μας για ένα άλλο θέμα της Ορθοδοξίας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε!